όρος. Έτοιμοι τώρα να φτιάξουμε το πανεύκολο, πραγματικά πανεύκολο, κοτόπουλο σόια σος. Και δέστε την πολύ εύκολη εκτέλεση. Σε αυτό το τηγάνι μου που ήδη έχει ζεσταθεί, πάμε να ρίξουμε πρώτα το νερό μας. Θέλουμε επίσης σόια σος. Θα χρειαστούμε 6 κουταλιές. Οπότε βάζω 6 κουταλιές μέσα στο τηγάνι μαζί με το νερό. Επόμενο υλικό, φυσικά η ζάχαρη, που όταν θα αναμειχτεί με αυτά τα υλικά και θα, έτσι θα καταστηθεί μαζί, θα είναι αυτό που θα μας κάνει το σος μας έτσι γλασαριστό. Οπότε μέσα και η ζάχαρη μας. Μόλις έτσι πάρουν τα υλικά μας μια καλή βράση, πάμε να ρίξουμε μέσα τα μπούτια κοτόπουλων. Και προτιμώ μπούτια γιατί είναι πιο ζουμερά από το στήθος κοτόπουλων. Και είναι και πιο νόστιμα. Μπορεί να έχουν λίγες περισσότερες θερμίδες, αλλά από νοστιμιά δεν παίζονται. Η φωτιά μου τώρα είναι πολύ δυνατή και βλέπετε έτσι που χογλάζει το μείγμα μας. Αυτό θέλουμε βασικά. Έτσι, για να ψηθούν τα μπούτια μας κοτόπουλο και να αρχίσει το σος μας έτσι να πίζει. Οπότε γυρίζω τώρα τα κομμάτια μου για να ψηθούν και από την άλλη πλευρά. Ανακατεύω λίγο έτσι σε δυνατή φωτιά να εξατμιστούν όπως είπαμε τα νερά και να ψηθεί και παράλληλα το κοτόπουλο μας. Φίλοι μου, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Και δέστε τώρα, μόλις το φύγω από τη φωτιά και καλμάρουν έτσι η φωτιά, ο πολύς αναβρασμός μέσα στο τηγάνι μας, πάμε να μεταφέρουμε τα κομμάτια κοτόπουλο σε ένα πιάτο σερβιρίσματος. Και τώρα που έχει κρυώσει αυτόν το σος, δέστε το, έχει γίνει έτσι σαν το γλάσο και έτσι θα βουτήσω λίγο με το χέρι μου μέσα. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Έχει γίνει έτσι γλασαριστό. Είναι η γεύση του σόγιασος με τη ζάχαρη και θα το κάνει έτσι αυτόν το κολλώδες, το ωραίο, το yummy κοτόπουλο. Το βάζω όλο από πάνω έτσι γιατί δεν θέλω να πάει τίποτε χαμένο. Σερβίρω με ωραία πιζέλια. Φρέσκο κομμένο, φρέσκο κρεμμυδάκι. Και λίγο καβουρδισμένο σισάμι. Ένα πάρα πολύ νόστιμο. Ευκολότατον, όπως είδετε, πιάτο, το οποίο οποιοδήποτε μπορεί να φτιάξει με αποτελέσματα εγγυημένα.